Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία επεκτείνεται ο χρόνος της απλήρωτης δουλειάς των εργαζομένων. Εγκύκλιος που αποτελεί τη συνέχεια του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη του 2021, που νομοθέτησε σωρία αντιδραστικών μέτρων, όπως αυτό της διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου και της ψηφιακής κάρτας. Η ερμηνευτική εγκύκλιο προβλέπει σειρά εξαιρέσεων ώστε να νομιμοποιείται η παραβίαση του ωραρίου. Μια από τις εξαιρέσεις είναι η δυνατότητα της εργοδοσίας να εφαρμόζει το μέτρο της ευέλικτης προσέλευσης του εργαζόμενου μέχρι και 120 λεπτά. Έτσι, ο εργοδότης μπορεί πρώτον να μεταβάλει καθημερινά την έναρξη και τη λήξη του ωραρίου εργασίας, χωρίς να θεωρείται καταχρηστική η συνεχής αλλαγή του ωραρίου. Δεύτερο, μέσα από το ευέλικτο ωράριο να καλύπτει τα ίχνη της υποδηλωμένης εργασίας, η οποία θα είναι ανασφάλιστη και απλήρωτη, τουλάχιστον στο βαθμό που δεν καταγράφεται ως υπερορία. Η επόμενη εξαίρεση αφορά το χρόνο προετοιμασίας για την έναρξη και λήξη της εργασίας των βιομηχανικών εργατών, τον οποίο δεν θεωρεί χρόνο εργασίας και ο οποίος μπορεί να φτάνει τουλάχιστον τη μία επιπλέον ώρα τη μέρα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΣΕΒ είχε διατυπώσει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο έσπευσε βέβαια να ικανοποιήσει το αίτημά τους μέσω της εγκυκλίου. Η τρίτη εξαίρεση αφορά τους εργαζόμενους που θεωρούνται διευθυντικά στελέχη και οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση σήμανσης της ψηφιακής κάρτας. Εδώ το κόλπο που βρίσκεται στην αλλαγή προϋποθέσεων για να χαρακτηριστεί ένας εργαζόμενος διευθυντικός στέλεχος, η οποία έγινε με μια άθλια υπουργική απόφαση μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη. Δηλαδή και ένας μερικά απασχολούμενος μπορεί να χρηστεί διευθυντικός στέλεχος και έτσι να δουλεύει χωρίς την κάρτα. Η επόμενη εξαίρεση είναι ένα ακόμη δωράκι στους εργοδότες και συγκεκριμένα η πρόβλεψη ότι υπάρχει περίπτωση να μην χτυπηθεί η κάρτα από αμέλεια του εργαζόμενου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν για μέχρι 3 μονά χτυπήματα το μήνα ανεργαζόμενο δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο παρά θα γίνεται σύσταση. Γίνεται σαφές ότι η θέσπιση αυτού του εργαλείου γίνεται για να μετράει ψηφιακά την ένταση της εκμετάλλευσης και να διευκολύνει την εργοδοσία να επιβάλλει τα ωράρια λάστιχο. Ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, προκειμένου να αποσυρθεί αυτή η απαράδεκτος εγκύκλιος και μάλιστα άμεσα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είναι προστασία η μία ώρα δώρο που δίνεται απλήρωτη εργασίας? Λέτε ότι αυτό είναι από το 1965. Έτσι είναι. Όμως κατέθυμο μέχρι τώρα, μέσα από την πάλη των εργαζομένων, μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, οι εργαζόμενοι χτύπαγαν κάρτα μόλις πήγαιναν στο εργοστάσιο και μέσα ήταν και ο χρόνος της προετοιμασίας και χτύπαγαν κάρτα όταν έφευγαν από το εργοστάσιο και μέσα ήταν ο χρόνος πάλι της προετοιμασίας για να φύγουν. Αυτό κυριαρχούσε στις βιομηχανίες. Τώρα εσείς ξεθάψατε ένα νόμο του 1965 για να κάνετε δώρο μία ώρα στους εργοδότες. Ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι προστασία του εργαζόμενου, είναι προστασία του εργοδότη για να αυξήσετε την απλήρωτη δουλειά. Χαρίζονται μέχρι 3 μέρες το μήνα στην εργοδοσία. Και τι λέει η εγκύκλιος? Είναι σκόπιμο να γίνονται αποδεκτά μόνο 3 μονά χτυπήματα το μήνα ανεργαζόμενο. Στην οποία περίπτωση σχετική διαπίστωση την επιθεώρηση εργασίας θα συνεπάγεται σύσταση και όχι επιβολή προστίμου. Δηλαδή ο εργαζόμενος θα δουλεύει όσες ώρες θέλει ο εργοδότης του, γιατί ήταν δίθεν αμελής και ξέχασε να χτυπήσει την κάρτα. Αυτό σημαίνει αυτό που υπάρχει μέσα στην εγκύκλιο. Επίσης, δεν δηλώνεται καθόλου το ωράριο, όπως είπαμε, στα διευθυντικά στελέχη. Βαφτίζεται λοιπόν διευθυντές ακόμα και εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Ποια είναι, υπάρχει κανένα αντικειμενικό κριτήριο εδώ ποιος είναι ο διευθυντής όσον αφορά αυξημένες αποδοχές και άλλα? Όχι, τίποτα. Επίσης, η ευθύνη για το σωστό χτύπημα της κάρτας μετακυλίεται στον εργαζόμενο. Τι λέει η εγκύκλιος? Πως μπορεί να εφίσεται σχετική πρόβλεψη περί υποχρέωσης τήρησης του ωραρίου από τους εργαζόμενους στο πλαίσιο του πειθαρχικού δικαίου της επιχείρησης.
Δηλαδή, ο εργαζόμενος που θα δουλεύει απλήρωτος, εκτός ωραρίου, θα κινδυνεύει να τιμωρηθεί και πειθαρχικά στην επιχείρηση. Μα είναι καλά, είστε καλά. Είναι προστασία αυτή του εργαζόμενου. Επίσης, με την ευέλικτη προσέλευση που μπορεί να φτάσει μέχρι 2 ώρες, δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία να καλύπτει τα ίχνη της υποδηλωμένης εργασίας και να μεταβάλλεται συνεχώς το ωράριο των εργαζομένων. Αυτό θα γίνει. Το διάλειμμα επίσης. Θεωρείται ότι δεν είναι μέσα στο χρόνο εργασίας. Δεν παρατείνει το ωράριο. Μία καμαριέρα που κάνει 20 δωμάτια. Δηλαδή και κάνει να πάρει μία ανάσα. Αυτό θα είναι εκτός ωραρίου. Αυτό λέτε. Θα είναι εκτός. Είναι προστασία του εργαζόμενου αυτή. Επίσης, τι κάνετε. Δίνετε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, γιατί είπατε προηγουμένως, που εντάσσονται στο σύστημα αυτό της ψηφιακής κάρτας, να καταχωρούν τις αλλαγές, κύριε Υπουργέ, των ωραρίων και τις υπερορίες στο εργάνι μετά την πραγματοποίησή τους. Και όχι πριν την ανάληψη εργασίας όπως ισχύει σήμερα. Και αυτό είναι δώρο, κυρία Υπουργέ. Άρα λοιπόν, για μας αυτή η εγκύκλιος αποτελεί, να πω, πολεμικό ανακοινωθέν. Έτσι λένε οι εργαζόμενοι. Σας καλούμε, κυρία Υπουργέ, να την πάρετε πίσω. Γιατί εκτός αυτού, με αυτή την εγκύκλιο εφαρμόζεται συνολικά το νόμο Γεωργιάδη από την 1η Ιουλίου με τις 13 ώρες δουλειά τη μέρα και δυνατότητα απασχόλησης σε πολλούς εργοδότες ως δίθεν δικαίωμα του εργαζόμενου. Τη δυνατότητα της εργοδοσίας να επιβάλλει μονομερή εξαήμερη απασχόληση οποτεδήποτε θεωρεί ότι έχει αυξημένο φόρτο εργασίας. Και αυτό γίνεται από 1η Ιουλίου. Επίσης, κατά παραγγελία απασχόληση, όπου ο εργαζόμενος θα είναι σε ετοιμότητα εργασίας, χωρίς να πληρώνεται, και σε περίπτωση που τον ειδοποιήσει ο εργοδότης, θα πρέπει μέσα σε 24 ώρες να πάει στη δουλειά. Δοκιμαστική περίοδος σε όλες τις συμβάσεις εργασίας, αορίστου και ορισμένου χρόνου, με αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, υποδοκιμή, αν κριθεί από τον εργοδότη ανεπιτυχής η δοκιμαστική περίοδος. Πάει, πώς το λένε, και η αποζημίωση του εργαζόμενου. Τα έχετε καταργήσει. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και λέω ότι το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου ακουμπά τον πυρήνα αυτών των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν είναι φιλελεύθερες ή σοσιαλδημοκρατικές, νομοθετούν για το ξύλωμα και την ελευθεροποίησή του. Εξάλλου, ψηφίστε μαζί και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και η ΓΕΣΕΕ, αυτή η ανυπόληπτη ηγεσία εδώ του εργατικού κινήματος, έβαλε πλάτη για να δώσει δώρα στην εργοδοσία τον απλήρωτο χρόνο των εργαζομένων.